Κυρίες και κύριοι, είμαστε κόμπρες και θα χτυπήσουμε τον Αποέλ σαν φίδια από πίσω. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Νίκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη που μας παρακολουθεί. Είναι τα πρώιμη τελικά του κυπέλου. Η ομάδα μας αντιμετωπίζει τον Αποέλ ύστερα από μια επική πρόκριση από τον πρώτο γύρο του κυπέλου. Όπα, κλέβουμε και την μπάλα. Τι έγινε? Συγγνώμη, μας έχουν κλέψει πορτοκαλί εμφανίσεις αυτοί. Τι κάνουν, κύριε φίλε, μπερδεύτηκα. Το δες. Γεια, φεύγω, έρχομαι μετά. Ναι, γεια σου. Ο Αποέλ, να σε ενημερώσω, Ορέστη, ότι έχει ασπαστεί το πορτοκαλί χρώμα. Τι φάση. Πολύ περίεργο αυτό. Παρόλο που τα επίσημα χρώματα του συλλόγου είναι το κίτρινο και το μπλε. Ρε φίλε, αν ανακατέψεις κίτρινο και μπλε, βγαίνει πορτοκαλί, πιστεύεις? Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Μικρός. Πράσινο. Υπάρχει κάποια γυναίκα στο chat να... φάσμα των χρωμάτων. Κίτρινο και μπλε βγάζει πράσινο. Έλα ρε Μαρία Κόντε. Είσαι σίγουρος? Υπάρχει κάποια γυναίκα το οποίο μπορεί να μας επιβεβαιώσει αυτά τα πράγματα με τα χρώματα? Η γυναίκα στην οποία έχω πρόσβαση δεν μπορεί να μας επιβεβαιώσει αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Ούτε εγώ δυστυχώς. Τέλος πάντων, δεν ξέρω από πού και ως πού μας πήραν το χρώμα μας. Δεν πειράζει. Είμαστε πιο σκούροι σήμερα. Κάτσε να κάνω ένα refresh γιατί μου αρέσει το ποιότητας. Λοιπόν. Ωραία. Έχει ξεκινήσει λοιπόν το match. Είναι οι πρώτες αναγνωριστικές κινήσεις από τις δύο ομάδες. Η μπάλα παίζεται πολύ στον χώρο του κέντρου. Η μόνη αξιόλογη φάση που είχε να δημιουργηθεί νωρίτερα ήταν για την πλευρά του Αποέλ. Όμως ο Άγιος Φόλμαν έπεσε στα πόδια του επιθετικού, μάζεψε την μπάλα και σταμάτησε τον κίνδυνο εν τη γενέση του. Πολύ σωστά, Νίκο μου. Να ζητήσουμε και ένα πρώτο σχόλιο από τον Ρουμανά που έχουμε μαζί μας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Μια καλή φάση έκανε. Καλή. Περίπου καλή φάση που πήγε να κάνει κάτι ο Αποέλ. Πάλι καλά που υπήρξε ο Φόλμαν εκεί και μάζεψε την μπάλα από τα πόδια. Έτσι. Του παίχτη τους. Μέχρι στιγμής προσπαθούν και οι δύο ομάδες να βρουν ρυθμό. Δεν έχει γίνει κάποια άλλη φάση πέρα από εκείνη. Και ελπίζουμε για ένα καλό αποτέλεσμα πριν τον επαναληπτικό αγώνα. Ο οποίος θα γίνει στα Μπάμα, Δεν άκουσα. Θα γίνει στα Μπάμα επαναληπτικός αγώνας, καλά έχουμε καταλάβει. Ναι, νομίζω θα γίνει αμέσως μετά από αυτόν. Ωραία, να δώσουμε το λόγο στον ανταποκριτή μας στις εξέδρες, το Μιχάλη. Ναι. Μιχάλη, πώς είναι το κλίμα στις εξέδρες? Σας ακούω, γίνεται ένας χαμός, μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση? Λέω αν υπάρχουν τίποτα περί... Συγγνώμη, πετάνε φωτοβολίδες εδώ πέρα. Ναι, εδώ είναι. Είναι οι φανατικοί των Welp, έχουν μπει πολύ δυνατά, πετάνε φωτοβολίδες, υπάρχει μια καυτή ατμόσφαιρα εδώ στο πέταλο. Λένε συνθήματα τα οποία είναι κατάλληλα να τα πω στο screen και στο stream και μπροστά σε κόσμο, λοιπόν, πάρα πολύ. Είναι ακατάλληλα εντελώς, δεν μπορούμε να έχουμε κάποια... Όπα ρε φίλε, υπέρα λίγο περίεργο το κάνανε. Κάτσε να δώσουμε και λίγο το stream, λίγο την εικόνα στο Μιχάλη να βλέπει και αυτό, ρε φίλε. Δεν μπορώ να δω καλά από το πέταλο, ναι, θα ναι, ήθελα λίγο να έτσι. Γιγαντοοθόνες. Ναι. Ρε φίλε, ποιος αυτός... Η ομάδα προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, δεν έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας για την ώρα. Εντάξει, αλλά μέχρι στιγμής γενικά το μάτς είναι λίγο β' τοπικό, έτσι. Συγγνώμη, ναι, Μιχάλη, για αυτό που λέω. Να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, δεν έχει δημιουργήσει ιδιαίτερες. Όχι ρε φίλε, είναι λίγο κλωτσοσκούφι παίζουν από εδώ και από εκεί τώρα. Διακυβεύονται πολλά, Ορέστη μου. Όντως, διακυβεύονται πολλά. Πάπου. Οι ομάδες είναι λογικό να είναι προσεκτικές. Δεν είναι ένας αγώνας πρωταθλήματος όπου η κάθε ομάδα προσπαθεί να... Όπα, έχουμε εδώ πέρα κλέψιμο από τον Ορφανό. Ναι, α, όχι, δεν έγινε ρε φίλε. Κυριακού. Είναι σαν τα... κάτι μπισκότα. Για να δούμε, Ορφανός μπαίνει μέσα. Βαράει το σουτ, δοκάρι. Όχι ρε φίλε. Πάμε, δεν συνεχίζει εκεί πέρα η πολιορκία. Όχι, δεν συνεχίζει γιατί ο Κούβας παίρνει την μπάλα. Έχουμε αντεπίθεση κιόλας. Όπα, 4-4. Σχεδόν. Αλλά. Τσαντήλης. Στην αριθμητική, Ορέστη. Ήταν καλό έτσι. Δεν υπολόγισα τους δύο που τρέχουν από πίσω, ρε φίλε. Για να δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, Ορφανός με την μπάλα. Έχει στείλει το, το link στο Μιχάλη, το στείλαμε να πούμε. Πάπιστας. Κατρακάζος, πες μου, Νίκο μου. Αξίζει να σημειώσουμε, Ορέστη, ότι παρόλο που η ομάδα δείχνει ακόμα να ψάχνεται στον αγωνιστικό χώρο, είναι τέτοια η ποιότητα των παιχτών όπου με μισή φάση μπορούν να δημιουργήσουν αξιόλογες προϋποθέσεις για κάποιο γκολ.
και να εκμεταλλευτούν τα τυχόν λάθη ή ολιγορίες στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Βέβαια το ίδιο ισχύει για τον ΑΠΟΕΛ, η οποία είναι μια πολύ καλή ομάδα. Όχι ρε φίλε! Εδώ, όχι ρε φίλε, όχι τέτοιο θρόμο. Την παραδοσιακή του, θα έλεγε κάποιος, συνήθεια. Τα κλασικά του FIFA. Τι έγινε εκεί πάλι ρε φίλε. Ψυχρολουσία για την ομάδα. Η εντυπάσα πίσω στο τέρμα, μάλλον επειδή βρίσκεται και ο Βασίλης κοντά. Χωρίς να φταίει κανένας από τους δύο, η μπάλα κλειδώνει ανάμεσα, δεν κλειδώνει πουθενά. Και... Α, αυτό έγινε. Κάτω από τα πόδια του Άλεξ. Μήπως είναι προτιμότερο απλά να την πετάμε να μας το διαλύει τον πατέρα, αν είναι έτσι ρε φίλε το game. Ναι, ώρες, τις περισσότερες φορές, ναι. Μάλιστα. Για να δούμε, ελπίζω να μας ρίξει αυτό το σκηνικό τώρα. Όχι να, δηλαδή, εντάξει, μας πήραν τα χρώματα από όλοι, να μας πάρει και την πρόκριση. Σταματέλος, έτσι ωραία την έκοψε. Τη δίνει στον Μούφα. Ο Μούφας ανεβαίνει από τα δεξιά. Ωραία πάσα του Μούφα, διαγωνία. Κόγιας. Περιμένουμε πολλά από τον Κόγια σήμερα. Ορφανός. Πάπιστας. Κατρακάζος. Πάπιστας. Κατρακάζος. Παπακώστας. Κατρακάζος. Γίνεται από τα αριστερά. Φοβερή τρύπα του Κατρακάζου. Την κρατάει την μπάλα ο Κατρακάζος. Όμορφα. Παπακώστας είναι εκεί με την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Όχι. Όχι. Ο Παπουτσάκης κόβει. Και ο Τσαπούρας. Ο Τσαπούρας έχει πολύ ποδοσφαιρικό όνομα, νομίζω, έτσι. Δηλαδή, αν έπαιζα μπάλα, θα ήθελα να με λένε Τσαπούρα. Δηλαδή, ήδη έχω κάποια συνθήματα. Κοίτα, δεν είναι τεράστια αλλαγή από το επώνυμό σου. Ναι, αν έπαιζα άμυνα, θα βόλευε το επώνυμό μου, πιστεύω. Όχι. Ναι. Το Τσαπούρας, όμως, ρε φίλε, ήδη έχω συνθήματα υπέρ του. Και δεν συμφέρει τώρα, γιατί είναι στον ΑΠΟΕΛ. Για να δούμε. Εδώ πέρα τι έχουμε. Ευθύμης. Πάπιστας κλέβει την μπάλα. Πάμε για την επίθεση. Πριν τελειώσει το ημίχρονο. Τελευταία φάση δεν νομίζω μας αφήσει. Δεν μας αφήνει. Λοιπόν, πρώτο ημίχρονο δεν πήγε καλά. Έχουμε... έχουμε τον Αντρέα εδώ πέρα. Έδειξε το πρώτο ημίχρονο, ρε φίλε. Δεν μπόρεσα να το. Κάνουμε ένα 0, ρε φίλε. Γαμώ την πουτάνα. Έγινε το περίγωτο ψη ψώνη, ρε φίλε, που πήγε να γίνει παλιά εκεί πέρα. Και ξέρεις. Mm-hmm. Η φάση όλη διαχωρίστηκε να πούμε και δεν κλείδωσε κανένας παίχτης και πέρασε κάτω από τα πόδια του Φόλμαν, κάτι περίεργο έγινε να πούμε. Παίζουμε καλύτερα. Θα έλεγα ότι το μάτς είναι πάρα πολύ... Έχουμε κάνει την καλύτερη φάση με δοκάρι. Ναι, κάναμε φοβερό δοκάρι, έχουμε την κατοχή. Έχουμε καλύτερο pass accuracy βλέπω, αλλά δεν έχουμε πολλά σούτ, έχουν πιο πολλά αυτοί. Αυτό. Εγώ να ρωτήσω το εξής, το goal το φάγαμε αμέσως μετά το δοκάρι. Λίγο πιο μετά. Πού το ξέρεις ρε φίλε. Πώς μας ψάρωσες έτσι τώρα. Άστο. Ναι ισχύει. Πώς δεν ισχύει. Ωραία. Έχει ξεκινήσει λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο. Θες να περιγράψεις Νίκο μου εσύ να κάνεις την περιγραφή. Δεν θα είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Ίσα ίσα που θα με χαροποιούσε ιδιαίτερα. Για να δούμε. Για να δούμε λοιπόν αν η ομάδα θα μπορέσει να βρει αντίδραση ώστε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Βέβαια τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα γιατί έχουμε και τον επαναληπτικό. Ακριβώς. Αλλά πιστεύω ένα χ το θέλουμε. Η ομάδα φαίνεται ότι δεν μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι. Δεν κινδυνεύει ιδιαίτερα. Ακόμα και τον γκολ που δέχτηκε ήταν από μια φάση περίεργη θα τη χαρακτηρίζει κανείς. Όμως δεν μπορεί να ανακτήσει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν μπορεί να οργανώσει όπως θέλει. Όπα, κλέβει ο Κόγιας εκεί πέρα την μπαλά. Γίνεται το λάθος. Έλα ρε Ηλιόπουλε. Και ο Ηλιόπουλος. Μαχητής. Τώρα στην επίθεση του ΑΠΟΕΛ με τον Λάτς. Ο Λάτς είναι παίχτης ο οποίος είναι ο κοινοτικός του ΑΠΟΕΛ. Είναι από την Ουγγαρία, αν δεν κάνω λάθος. Είναι από ένα χωριό της Βουδαπέστης, Νίκο μου, απ' έξω. Και έχει μεγαλώσει σε μια φάρμα, έπαιζε συνέχεια μπάλα και το ταλέντο του δεν άργησε να εμφανιστεί. Περίεργο, γιατί συνήθως οι Ούγγροι παίζουν πόλο και όχι μπάλα. Γι' αυτό το λέω. Είναι απόγονος του Πούσκας. Δύσκολα τα πράγματα για μας. Ένα αμυντικό τείχος, λέγουμε, για το ΑΠΟΕΛ. Παίζουν πολύ αμυντικά οι Αποελιανοί, να πούμε. Έχει ένα ναρκοπαίδιο μπροστά στη μεγάλη περιοχή. Επίσης, απορία, μήπως ξέρουμε τι σημαίνει ΑΠΟΕΛ.
Αθλητικός ποδοσφαιρικός όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας. Όπα, ωραίος. Ωραίος. Δεν είχα καμία αμφιβολία, Νίκο μου, ότι θα μας διαφώτιζες με την πληροφορία αυτή. Κατρακάζος, φοβερός σήμερα. Έκλειψε την μπάλα πάλι. Για να δούμε. Έχουν αρχίσει και στενεύουν τα περιθώρια. Νομίζω η ομάδα πρέπει να αναζητήσει ένα γκολ. Είναι, το, είναι το 60-65 λεπτό. Ένα λεπτό που πάντα κοιτάς το ρολόι και λες ότι όπα, κάτι πρέπει να γίνει. Για να δούμε. Πάντως το εκεί ακόμα πέρα... πιο σημαντικό, ναι, από το να ισοφαρίσει η Γουέλπ, πρέπει πάση θυσία να μην δεχτεί άλλο τέρμα. Δεν πρέπει, δεν πρέπει. Ο Τσαπούρας πρέπει να μην κάνει άλλο αυτό που λέει το μισό του όνομα. Να μην μας ρίξει άλλο τέτοιο. Για να δούμε. Ορφανός. Κόγιας. Κατρακάζος. Κόγιας. Πάπιστας. Αχ, δεν είναι... Έχουνε συνέχεια τον Κόγια από κοντά, ρε παιδιά. Το βλέπω καλά εγώ αυτό. Για πείτε εσείς που είστε φιφαδόροι. Έχουνε γεμίσει κιόλα το χώρο στο τελευταίο τρίτο του. Για να δούμε τον Ούγκρο. Βγαίνει από τα αριστερά, δυστυχώς. Αμάν. Δεν γίνεται αυτό. Όχι, ρε παιδιά. Και το δεύτερο γκολ. Έχω την αίσθηση ότι κάπου στην μακρινή από την Αθήνα, γενικά όχι, Καλαμάτα, κάποιο χειριστήριο έσπασε. Για να δούμε τώρα. Μεγάλη ψυχολογία για την ομάδα. Δυστυχώς. Για να δούμε ο Κατρακάζος. Οπωσδήποτε ένα τέρμα. Μιχάλη, το ξέρεις ότι είσαι mute, έτσι. Α, δεν είσαι mute. Έτσι. Μιχάλη, τι θες να βλέπεις το μάτς, το βλέπεις τώρα, εκεί από το πέταλο. Βλέπουμε εδώ πέρα στο πέταλο, έχουμε ξενερώσει όλοι οι φανατικοί. Εννοείται ότι μετά θα ζητήσουμε εξηγήσεις από τους παίκτες. Θα γίνει λαϊκό δικαστήριο. Έχει λαϊκό δικαστήριο. Επαναληπτικός ποτέ είναι. Αμέσως μετά νομίζω. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Ποιος? Το center back με την καράφλα. Όχι, όχι, ο Θεολογίδης, ο Βασίλης. Έλα, ρε. Όχι, ο Λάς μπήκε μέσα και ευτυχώς είναι Τσολιάς. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Φορούσε την παντόφλα της πισίνας, ωραία, όπως το προβλήξαμε. Ευτυχώς που έχει δύο αριστερά. Ευτυχώς. Λοιπόν. Πιστεύετε ότι μπορεί να άντρεψε την κατάσταση, όλα γίνονται στο FIFA. Ένα δύο γκολάκια. Ένα γκολ για τον επαναληπτικό θέλουμε. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, την παιχτούρα μας τον Κόγια που είναι ο μέση της ομάδας, τον έχουν κλείσει δύο άτομα, ρε φίλε, όλο το μάτς. Εδώ νομίζω είναι offside. Όχι, τρίπλες έξω από την περιοχή. Το έχουμε κάνει τρεις φορές αυτό σήμερα, ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί. Κατρακάζος, παίζει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της ομάδας από τα αριστερά. Για να δούμε, η μπάλα στον Κόγια, τον κυνηγάνε οι δύο. Δίνει την μπάλα με τη μία στον Νικόλη. Ηλιόπουλος. Όχι, ρε. Γάμο το ρε. Είναι 7 παίχτες ήταν εκεί πέρα. Ναι, στην μεγάλη περιοχή. Δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί φάση. Καθόλου θα έλεγα. Για να δούμε. Κόγιας, Πάπιστας, Νικόλη. Στα καπάκια θα γίνει και το δεύτερο μάτς τώρα, έτσι, με τον Αποέλ. Νομίζω πως ναι. Μόνο που αυτό είναι εντός έδρας. Αυτό το κακό, έτσι. Μη μου πεις ότι υπάρχουν γκολ εκτός έδρας και τέτοια. Φαντάζομαι θα υπάρχουν για να λέει δύο, να δίνει δύο. Υπάρχει περίπτωση, ρε φίλε. Και χάνουμε 0-2 εντός έδρας. Ρε μαλάκα, αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι ότι έχω τους φιλάθλους μου και έχω κάποιο πλεονέκτημα. Τι μαλακίες είναι αυτές. Κάτσε ρε φίλε, τι εννοείς, δεν καταλάβαμε. Θα περάσει τίποτα παράταση. Αυτό, θα κάνουν δύο μάτσα αντί να κάνουν παράταση και πέναλτι. Μάλλον για να γλιτώσουν τα πέναλτι το κάνανε, ρε φίλε. Αλλά με γκολ εκτός έδρας, ρε φίλε, δεν λέει, είναι βλακεία. Ειδικά στο FIFA. Για μένα. Εντάξει, εντάξει. Τουλάχιστον... όχι ρε παιδιά, κοίτα πως την άλλαξε. Δεν υπάρχει αυτό. Την παλιά, να πούμε, δεν... Πω. Δεν πάει, 2-0, δεν βλέπω άνθρωποι. Ελπίζουμε στο άλλο μάτσο μόνο. Να τους ρίξουμε 3 δηλαδή. Αν βάζαμε ένα γκολάκι τουλάχιστον, ρε φίλε. Έλα, έχουμε την παλιά, όχι δεν την έχουμε. Ναι, την έχουμε. Έλα ρε Παπακοστά. Έλα, κάντε μια αντεπίθεση γκολ, ρε φίλε. Πάμε ρε γερά, ρε φίλε. Πάμε ρε φίλε. Να το Σοκόγιας. Την παίρνει ο Ορφανός. Δεν ξέρω αν έπρεπε να ανέβει να την πάρει. Δεν χρειάζονταν. Είχε τον Ηλιόπουλο εκεί. Αυτό δεν πειράζει. Ωραία, ξέρεις τι. Αυτό το τσεκαρέτο. Γιατί γενικά έχω την εντύπωση ότι στην κοπέδη τη σκηνή του FIFA, τώρα σου λέω. Πολύ
πολύ ψηλά, δεν υπάρχει γκολ εκτός έδρας. Στο 10-10 ή στο 1-1, ρε φίλε. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Αν το πούμε εκεί, αν το ψάξουν εκεί ο αγαπημένος παίκτης του Σπαρτού και μάνατζερ ειδικός επί τέτοιων θεμάτων, κοίτα εδώ. Και την γκολ φάγαμε, τι είναι αυτό. Εμείς αποχωρήσαμε στο 88. Κοίτα εδώ τι έγινε, ρε. Τώρα το νιώσα. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο. Πρέπει να ξαναμπείτε, γιατί θα παίξουν τον επαναληπτικό. Α, ναι. Φώναξε τους. Βασικά βάλτε στο πούλμαν. Πιόλτε στο πούλμαν για Λευκοσία. Κατέβουνε οι χούλιγκαν. Έτσι, ρε φίλε. Μόνο οι φανατικοί τώρα, ρε φίλε, θα είναι εκεί να είμαστε στη Λευκοσία. Θα φάτε χαλούμιν. Να μην γυρίσουμε, να μην γυρίσουν οι παίκτες από τη Λευκοσία χωρίς το διπλό. Να γυρίσουμε με το πούλμαν άμα είναι μετά, μέσω Τουρκίας. Συρία πρώτα. Όπως είχαν οι τυπιτζίς τους. Αυτό. Εντάξει, εγώ πιστεύω στα παιδιά μας. Γιατί παίζουμε συνέχεια από αριστερά. Και να πω ότι σχολιάζει ο Μάριος. Ναι. Α, δεν το έχω δει αυτό. Το έχω... Άκουσα ναι. Από τη VGL ότι μετράνε τα συνολικά γκολ. Μετράνε τα συνολικά γκολ, μάλιστα. Καλησπέρα! Έλα ρε φίλε, να ξέρεις ότι καταρχήν αυτός ο άνθρωπος που ακούτε δεν έχει καμία σχέση με τον Γιάννη Σίντς, έτσι, είναι άλλο πρόσωπο. Πρώτη εδώ. Κατά δεύτερον, να ξέρεις ότι είμαστε live, έτσι. Συγχωρείτε, δεν το γνωρίζα. Επίσης, έχω την αίσθηση ότι στη Λευκοσία, τώρα που θα πάμε, θα εμφανιστεί αυτός ο Γιάννης ο Σίντς. Χέις μου είναι ένας τύπος που... Είναι έτσι πολύ σχαμένος, ρε φίλε, και συνέχεια ας πούμε, τα βάζει την ομάδα μας. Είναι γνωστός ο παδός του ΑΠΟΕΛ, ναι. Ορίστε. Του ΑΠΟΕΛ δεν είναι και ο Ανδρέας, ρε Χέις. Ναι, μήπως είναι ο Ανδρέας. Πώς τον λέγατε, πώς τον είπατε αυτόν. Γιάννη Σίντς. Όχι, εγώ λέω για τον Ανδρέα τον άλλο, τον Κύπριο. Μάλιστα, ο Μάριος μας ενημερώνει ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας στα γκολ πάει τρίτο αγώνα. Α, μάλιστα. Είδες, ευτυχώς υπήρχε κάποιος νεξέδρας φανατικούς εκεί με το Σπαρτό και ήξερετε τους κανόνες. Πω ρε φίλε, νάτος ο Γιάννης ο Σίντς, ρε φίλε, εμφανίστηκε. Λοιπόν, ωραία, δεν ξέρω τώρα, περιμένουμε λογικά τι κάνουν, ας πούμε, ξεκουράζουν τα δάχτυλα τους. Ετοιμάζουν τις στρατηγικές. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουν, ορίστη μου. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Σωστά. Δεν ξέρω άλλα μετά. Επίσης μαθαίνω ότι κάποιος κοινός μας γνωστός έχει key στο Valorant. Αυτό... Συγχαρητήρια στο παιδί. Ναι. Σε ποιον Νίκο μου. Σε σένα, Νίκο μου. Θα σου κάνω... Εγώ ξαναρχόμαι. Bring it back. Οπότε... Ωραία. Ναι. Σημασία όμως δεν έχουν αυτά. Σημασία έχει να δούμε πώς θα εμφανιστεί η ομάδα. Ακριβώς. Για πες λίγο, ρε Νίκο. Έχει ένα δύσκολο έργο τώρα μπροστά της η Welp. Ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν περιμέναμε. Ένα άτυχο αποτέλεσμα. Δεν παίξαμε καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως το Απόλλη δεν ήταν καλύτερο. Πέτυχε δύο τυχερά γκολ. Και τώρα πρέπει η ομάδα να μαζέψει τα κομμάτια της και να αντιδράσει. Πώς θα το κάνει αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει με δύο γκολ διαφορά. Και σε αυτή την περίπτωση πάμε σε τρίτο παιχνίδι. Μάλιστα, θα είναι μεγάλη νύχτα ή με τρία γκολ διαφορά. Με τρία γκολ διαφορά πάμε σε τρίτο παιχνίδι. Πώς θα εμφανιστεί. Τα δύο γκολ, μήπως θα βάλει περισσότερα άτομα πίσω από την μπάλα. Αυτό σκέφτομαι και εγώ, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Όμως έχουμε εμπιστοσύνη στον Γκόγια. Έχουμε εμπιστοσύνη στον Ορφανό.
και σε όλη την ομάδα. Και φυσικά δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στον Άλεξ Φόλμαν. Πάμε, την έχουμε την εμπιστοσύνη, πρέπει να χαλαρώσει και το έχει. Το έχει πιστεύω, θα πιάσει όλα τώρα. Θα γίνει μεγάλη ανατροπή. Για να δούμε, ρε φίλε. Για να δούμε, λοιπόν. Μιχάλη, πώς είναι τα πράγματα στην εξέδρα των φιλοξενουμένων εδώ στο Γασιπή Λευκοσίας? Έχουμε ενημερώσει τους παίχτες ότι απόψε, αν δεν φέρουν την πρόκριση πίσω στην Αθήνα, θα βρουν όλα τα αυτοκίνητα σπασμένα και έχει λαϊκό δικαστήριο. Η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη, όπως αντιλαμβάνεστε. Για να δούμε. Εγώ νομίζω ότι θα δείξουν το μέταλλο που έχουν οι παίχτες μας. Άμα θέλουν, ας μην το δείξουν. Όπως βλέπετε, έχουμε πλέον και τον Μιχάλη εδώ στο σχολιασμό, ο οποίος μιλάει εξ ονόματος των φανατικών επαδών και είναι πολύ πιο, πολύ πιο ακραίος από εμάς. Για να δούμε τώρα. Λοιπόν, ο Λαζ... Ναι. Έχουμε δει και κάποιες τουρκικές σημαίες, τις οποίες έχουν οι δικοί μας φιλαθλοί. Όχι, αυτά είναι ντροπή. Αυτά είναι ντροπή. Όχι, όχι, όχι. Δεν υιοθετώ. Καθόλου. Εξαιρετική τρίπλα. Εξαιρετική τρίπλα, όντως. Η καρδιά εκεί της μεγάλης περιοχής δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Ο Βραχής όμως, ορφανός. Ρε μαλάκι. Όπο, Μούφας, ωραίος. Ωραία και η πάσα του. Όχι, δεν δούλεψε εκεί. Στον Ηλιόπουλο. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, σε κάθε στιγμή υπάρχουν 4 παίχτες του ΑΠΟΕΛ πίσω από το κέντρο. Ακόμα και όταν η ομάδα επιτίθεται, δηλαδή, δεν αφήνουν τα νότα τους αφύλαχτα. Εκεί είναι το πρόβλημα, ρε φίλε. Και ο Κόγιας έγινε συνέχεια κλεισμένος, ρε φίλε. Δεν μπορεί να... Ο Κόγιας είναι ένας παίκτης ο οποίος χρειάζεται το χώρο του. Δεν μπορεί την πίεση, δεν αντέχει την πίεση. Σε αυτά τα δύο μάτς, να πούμε, με τον Άρη και σήμερα... Θεολογίδης! Εξαιρετικός και σήμερα ο Θεολογίδης. Αν και είχε... Και να πούμε ότι έκανε και την πρώτη χαμηλή πάσα. Τα τελευταία 10 χρόνια. Και ο Άγιος φοβέρα θέλει, Μιχαλή μου. Και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Κάποιο σχόλιο ίσως... Δεν με απογοήτευσε ο Θεολογίδης τώρα με αυτή τη μεταβίβαση. Όχι καθόλου. Το έχεις προβλέψει, το έχεις πει. Πιέζουν πάρα πολύ με τον Ούγκρο η ομάδα του ΠΟΕΛ. Δεν πιέζει, ρε. Χτυπάει στην αντιπίθεση μόνο. Και βάλει ένα γκολ. Ναι, ναι, αυτό όντως. Έλα, Κόγια, μπράβο, έλα. Όχι, ναι. Έστω. Ίσως. Ίσως. Φανώς. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Θα δείξει, προχωράμε. Λοιπόν, ορφανώς έκανε εκεί το out. Τι φάση, πώς το οργανώνει το FIFA αυτό το πράγμα. Πολύ μία κάτω, ωραία. Ωραία, αλλάζει το παιχνίδι λοιπόν η Γουέλ. Για να δούμε, κατρακάζω, θα ψάξει μια σέντρα. Θερεί και ανοίγεται πολύ ωραία. Καλή η σέντρα, απομακρύνει ο Κόκκες. Και έχουμε αντεπίθεση, ε. Και έχουμε αντεπίθεση, έτσι είναι. Δυστυχώς αυτό το παιχνίδι θα δούμε σήμερα. Ωραίστη, γιατί η Γουέλ οφείλει να βγει μπροστά να κυνηγήσει τα γκολ. Και ο Αποέλ θα προσπαθεί να χτυπήσει την κόντρα. Εκμεταλλευόμενος τους χώρους που θα δώσει αναγκαστικά η Welp. Για να δούμε. Όμως έχουμε δει και πιο απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Εμείς πιστεύουμε. Νομίζω, ρε φίλε. Νάτος εδώ πέρα ορφανός έκανε τη ζημιά. Σέντρα. Όχι, ρε παπά Κώσταχη. Δεν πειράζει. Γενικά οι παιχτούρες μας το πιέζουν, το παλεύουν, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ τους βλέπω ότι έχουν ακόμα τα ψυχικά αποθέματα να το γυρίσουν. Πάμε. Αν βάλεις ένα γκολ, θα πάρεις και το μάτς. Να βάλεις το πρώτο. Κοσβάκη εδώ, πάμε Γουελπάρα, σόλ και πάλι που δεν μπήκα τις κροσμάκες, δεν πειράζει ρε φίλε. Είσαι εκεί στην εξέδρα, στους φανατικούς, στο πέταλο. Πάμε. Και μη μασάτε εκεί πέρα, αν κάνουν προκλήσεις οι Κύπροι. Για να δούμε μια στιμέλη μπάλα τώρα. Κοντινή πάσα δεν ρισκάρει ο Αποέλ. Τώρα κάνει μια πονηρή παλιά, βγαίνει εκεί ο Φόλμαν
Ο Αλέξανδρος ο σταματήλος και μπλοκάρει με ασφάλεια. Όπως είναι και αναμενόμενο, ο ωραίος ο Παπίστας, πολύ έξυπνα. Και ο... όχι, όχι, όχι. Κάθετα. Πάρα πολύ. Νιώθουν πίεση ρε φίλε, συνέχεια από τους αμυντικά χαφ τον άλλον, εγώ αυτό πιστεύω φταίει. Άμα κρατήσουν λίγο την μπάλα, τις περιπτώσεις αυτό πρέπει να κάνεις. Πρέπει λίγο να κρατήσεις την μπάλα μέχρι να βρεις κάποιο άνοιγμα. Αλλιώς απλά τους την πετάς πίσω και επειδή είσαι μπροστά στην επίθεση, θα φας και γκολ κάποια στιγμή. Τι λες, να κρατάνε πιο πολύ την μπάλα, δηλαδή οι παίκτες να μην κάνουν τόσο γρήγορες πάσες, αυτό. Ναι. Πρέπει να έχουμε λίγο παραπάνω. Ωραία, κλείνει το μάτι σας. Για να δούμε προϋποθέσεις τώρα αντεπίθεσης. Ωραίο και το επιδηματάκι του Ηλιόπουλου εκεί πέρα. Ηλιόπουλος δεν ήτανε. Όμως εκεί πάλι. Έχεις δίκιο. Εκεί ίσως έπρεπε να κρατήσει ο κόκκινος. Ποιος ήταν ο Νικόλη. Σου λέω. Άμα κάνεις συνεχώς αυτό το πράγμα, μπορεί να σου βγει, αλλά άμα δεν σου βγει, πρακτικά τους πετάς την μπάλα συνέχεια πίσω. Και, απλά κάνουν... και αυτοί μετά οργανίζουν τον χρόνο, ξέρω εγώ. Τσαντήλης! Όπα, μην τσαντίζεσαι, αγόρι μου, και ρίχνεις παίχτες κάτω! Έτσι, το είδατε αυτό όλοι. Κόλλιας. Γάμω το μουλί, δεν μπορώ. Παπακώστας δεν έκανε και το καλύτερο του παιχνίδι σήμερα. Όχι ρε φίλε, Τσαντήλης το πέταξε. Όχι! Όχι ρε φίλε. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πάμε. Η ομάδα χρειάζεται 3 γκολ τώρα, παιδιά. Για να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Έχουμε φάει τσαπούρα για την ώρα. Κλέβει ο Πάπιστας, ο οποίος είναι ο καλύτερος σήμερα. Παλεύει, δίνει μάχη στο κέντρο. Πολύ κακή εξέλιξη λοιπόν για την ομάδα. Δυστυχώς, Νίκο μου. Τσαπούρας πάλι για να μας υπενθυμίζει. Για να δούμε, πιέζουμε εκεί πέρα. Ναι. Νομίζω ότι κάπου εδώ βάζουμε... Κατάρρευσε ό,τι ναι. Ψυχικά αποθέματα είχε. Δεν πειράζει, ήταν μια πολύ καλή πορεία. Έτσι, και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε, είναι η πρώτη μας συμμετοχή στο VGL και έχουμε βγει Ευρώπη. Έτσι. Σωστό. Επίσης, να μην ξεχνάμε... ναι. Να μην ξεχνάμε επίσης, ρε φίλε, ότι στο κύπελο είχαμε μια πολύ αξιοπρεπή πορεία. Περάσαμε δεύτερη από τον Όμιλο. Κερδίσαμε... ΑΕΤΤΙ, κερδίσαμε και την πρωταθλήτρια, στον Όμιλο έστω. Δεν μας έκατσε ο προημιτελικός. Τι να κάνουμε. Γενικά με τον Αποέλ, ρε φίλε, εγώ το φοβόμουν, γιατί με τον Αποέλ δεν έχουμε καλό τέτοιο. Και στο πρωτάθλημα... Μην πετάξουμε τεσσάρα τώρα, περίμενε. Λες, γίνεται, γιατί όχι. Γίνει κάνα τρελό. Μ' αρέσουν αυτές οι προβλέψεις. Για να δούμε. Κόγιας, Νικόλη. Θεολογίδης. Τι έχει εκείνη αλλαγή. Έχουμε αλλαγές σοβαρές. Ο Θεολογίδης είναι... Μπακ είναι. Τι είναι. Ή αμυντικό χαφ. Παπακώστας. Τι μπακ τον έβαλα. Δεν ξέρω τι έκανε. Εκτός αν παίζεις τώρα με τρεις αμυντικούς πίσω. Κάτι έχουν κάνει φίλε. Και καλά κάνανε. Φύγανε και όλα για όλα. Πάμε. Δεν παραδίδονται άρα. Στασινός. Τεό, μέχρι και στο όνομα του τροματοφύλακα μας αντιγράφουν οι Κύπροι. Είμαι. Όχι μόνο οι φανέλες. Κατρακάζος. Ηλιόπουλος. Ξεχύνεται η μαύρη θύελα. Για να δούμε. Κόγιας. Έλα Κόγιας. Έλα ρε. Έμπαινε. Παραλίγο. αυτός ο Ούγγρος ο Λάζ εδώ μου έχει κάτσει ρε φίλε. Λοιπόν, Θεολογίδης. Όχι χαμηλά ρε Θεολογίδη. Μπροστά λες, μέσα, βόκολος, ε. Πάει μπάλα ψηλά τώρα. Ηλιόπουλος. Κόγιας, για να δούμε. Νικόλη. Σωστά στον Παπακώστα η μπάλα. Όπα, τον έφαγε και ο Γκίπ. Πέναλτι. Πέναλτι, κυρίες και κύριοι. Γιατί παίζουν βρώμικα. Πάμε. Άντε ρε Θεολογίδη.
Εκτελεστής ο Νικόλη. Όχι ρε φίλε. Το πιάσε ο Τεό. Ο Παπακώστας ήταν στο πέναλτι. Ο Παπακώστας ήταν, συγγνώμη. Νόμιζα πως ήταν ο Νικόλη. Μοιάζουνε λίγο γι' αυτό. Είναι ξανθούλιδες. Νομίζω ότι θα σπάσει ιδιαιτέρως το αμάξι του Παπακώστα σήμερα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε. Πάντως με τις αλλαγές που έγιναν στο ημίχρονο, η ομάδα πατάει λίγο καλύτερα, νομίζω. Εγώ νομίζω ότι πολύ καλύτερα, όχι λίγο. Παπουτσάκης, που να του βγει, Κατρακάζος. Φίλε, όχι, το ίδιο τέτοιο είναι. Δεν ξέρω τι κάνει. Πάλι το θεολογίδι center back το βλέπω τώρα, ρε φίλε. Δεν αλλάξαν τίποτα. Στασινός κόβει. Συγγνώμη. Συγχωρεμένο, Μιχάλη μου. Δεν ξέρουμε τι έκανες, αλλά συγχωρείσαι. Για να δούμε, Κόγιας, με τη μία τη δίνει. Ηλιόπουλος, σωστά στον Κατρακάζο. Ηλιόπουλος εκεί έπρεπε απλά να βγάλει μια σέντρα, μια γνώμη μου πάντα. Μια σέντρα, ρε παιδιά, μια σέντρα, ρε παιδιά. Μια σέντρα, ρε, πορέσαν τα μάτια μας. Σέντρες δεν πιάνουν, ωραίστε. Δεν πιάνουν, ε. Τότε. Ρε φίλε, τι πάνε... Κόφτη τη ζωή, κόφτη το νήμα της ζωής. Δεν πειράζει. Εκεί έπρεπε να βγει με τα δύο πόδια πάνω ίσως, ε. Πριν πει στην περιοχή. Λοιπόν, πάμε, πάμε, δεν πειράζει, πάμε για το... Εγώ γενικά, ξαναλέω, παίζει πάρα πολύ RNG, είναι αλήθεια αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δουλεύουν οι σέντρες σε αυτό το game, αλλά... Είμαστε περήφανοι για τα παιδιά, έτσι, το λέμε αυτό. Τελειώνει ένα ταξίδι που ξεκίνησε. Πότε ξεκίνησε, Κώστα? Έχει ξεκινήσει... Η έξοδος. Αν είμαι σίγουρα από Μάρτιο, μείνετε και νωρίτερα. Πότε παίξατε το πρώτο μάτς, ρε φίλε? Εσύ έπαιξες το πρώτο μάτς, δεν έπαιξες? Ναι, ναι. Τώρα μόλις που έχουν γίνει, έχω χάσει ημερομηνίες, έχω χάσει... Φλεβάρι, μη σου πω, φίλε. Φλεβάρις πρέπει να ήταν. Ναι. Όλος ο κόσμος είχε χάσει ημερομηνία. Λοιπόν, αυτό το ταξίδι. Το ταξίδι το μεγάλο του από Φλεβάρι μήνα έχει ξεκινήσει με μεταγραφές, με δολοπλοκίες, με κλίκες, με ό,τι θες να πούμε, με κόντρες, με εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και τώρα τελειώνει σήμερα, από ό,τι φαίνεται, αλλά... Είμαστε ήδη, έχουμε ήδη περάσει Ευρώπη. Η επόμενη σεζόν ξεκινάει σε κανένα μήνα, κάτι τέτοιο, να δεν κάνω λάθος. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε. Καλά πήγαμε. Πρώτη μας εμφάνιση, ας πούμε. Το ΑΠΟΕΛ ήταν... Το ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα που ασχολείται full με το FIFA για κάποιο λόγο. Είχαν φέρει, θυμάμαι, στην Dexpo που είχαν κατεβάσει και παίχτες. Με αεροπλάνο από την Κύπρο, ξέρω εγώ, για να παίξουν στην Τέξπο, με φανέλες. Ακούς, Μιχάλη, αλήθεια αυτό? Από Κύπρους περιμένω τα πάντα. Ναι, είναι πολύ δραστηρή η Κύπρη, αυτό θα εννοείς. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Ευτίμης, λοιπόν, που είναι και ο αρχηγός εκεί του ΑΠΟΕΛ, αν δεν κάνω λάθος. Τσαντίλης, Σίσκι, ο Μούφας εκεί κόβει την μπάλα. Κόγιας, την πετάει μπροστά. Πολύ ωραία τελικά. Δεν φαινόταν αυτό για τον Παπακώστα, ο οποίος νομίζω δεν είχε χρόνο να την κρατήσει εκεί. Ναι, έλα της παρηγοριάς. Βάλ το ρε γαμό, άστο ρε game να μπει. Κοίτα εκεί τι έγινε τώρα. Έριξε την μπάλα. Δεν σπα. Δεν πειράζει. Ήμασταν και πολύ άτυχοι με τα δύο γκολ που δεχτήκαμε. Και γιατί το είχαμε δοκάρι πριν φάμε γκολ. Και το δοκάρι πριν από εκείνα και τα δύο που ήταν καθαρά του FIFA. Κόλπα. Ρε φίλε, είναι και η ψυχολογία στη μέση, ας πούμε. Όταν ξεκινάει το πράγμα έτσι, άστο. Πέναλτι, έδωσε. Τι πέναλτι, ρε φίλε. Η κόκκινη στον Κατρακάζο. Πιάστο, ρε Φόλμαν. Όλες ραβά, παιδιά, σήμερα. Όλες ραβά.
Νάτος ρε φίλε. Δικαιώθηκε. Σπεσιαλίστα στα πέναλτι. Ο Φόλμαν, ναι, δεν μπαίνει, δεν τρώει με τίποτα. Μάλιστα. Σταματέλος λοιπόν. Είναι ενδιαφέρον στατιστικό ότι έχει φάει περισσότερα corner από πέναλτι. Για τους λάτες... Περισσότερα απευθείας corner από την πέναλτι. Για τους λάτες στατιστικής, ναι, ο Φόλμαν έχει φάει... έχει φάει περισσότερα απευθείας corner από την πέναλτι σε αυτά τα τουρνουά. Ωραία. Δεν πειράζει. Πάμε. Νικόλη. Γενικά, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι βρήκανε κάποιο τρόπο και κλειδώσαν το κέντρο μας. Και σήμερα και χτες. Που είναι το δυνατό μας σημείο γενικά. Δηλαδή, εκεί το Νικόλη Κόγιας, ας πούμε, είναι όλα τα λεφτά όταν κερδίζουμε. Και σήμερα δεν μπορούσε να... Σαν να υπήρχε man marking. Τουλάχιστον δύο... Έλα ρε Ορφανέ! Όχι ρε Βαλένα ρε! Όταν δεν θέλει να μπει, δεν μπαίνει. Δεν θέλει να μπει ρε φίλε, μια χαρά το έκανα τα παιδιά. Σωστά συνόη μπάλα εκεί, είχε και κάτι FPS drops είδα εκεί. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, συγχαρητήρια. Η ομαδάρα τα πήγε υπέροχα. Δεν πειράζει. Βικτόρια, ευχαριστούμε για το follow. Λοιπόν. Ωραία. Να πούμε στα παιδιά να έρθουν εδώ να πούμε δύο λογάκια, έτσι. Και να προχωρήσουμε μετά στην αγαπημένη μας βραδινή συνήθεια. Μιχάλη. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Έχω βάλει εδώ να πούμε το... Τι να βάλουμε στιγμιότυπα, να βάλουμε, τι να βάλουμε τώρα. Θα βάλουμε το του VGL, του VGL το... Το site. Νίκο μου, τι πιστεύεις, πώς θα βλέπεις τα πράγματα για την επόμενη σεζόν? Παρόλο που η πίκρα είναι μεγάλη αυτή τη στιγμή, γιατί είχαμε προσδοκίες από την ομάδα, ακόμα και από την πρώτη χρονιά της συμμετοχής μας. Οι οποίες όμως δικαιώθηκαν, δηλαδή θέλαμε να βγούμε Ευρώπη, τα καταφέραμε, αλλά, εντάξει. Ναι. Φυσικά είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια ώρα. Θέλει όλο και περισσότερα. Όλο και περισσότερα, ναι. Παρόλο που η χρονιά είναι απόλυτα επιτυχημένη, εμείς ελπίζαμε και πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Ναι. Περάσουμε στο τελικό του κυπέλου. Νίκο μου, να κάνουμε μια ανασκόπηση, έτσι. Να πούμε τα αποτελέσματα που είχαμε ως τώρα, από την αρχή της σεζόν. Βεβαίως. Λοιπόν, να τα πούμε. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ξεκινήσαμε μια ισοπαλία με το Τριβελάτο, 0-0. Έτσι, θα θυμάμαι το μάτσο αυτό. Ήταν αντίστοιχο του προοδευτική... Πες εσύ. Χαραβιακός. Μπράβο, ναι. Φωστήρας, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. 0-0. Δηλαδή, ξέρεις, μάτς πυριώτικο, πίσω αναχώματα, ξύλο και τα σχετικά. Έτσι. Τριβελάτο, Wellpeace 0-0. Μετά φάγαμε την πρώτη μας ήττα. Ομόνια, 4 γκολάκια. Δεν πειράζει. Μετά χάσαμε από τους Τρόγιανς, 2-0, και ήταν τα πρώτα καμπανάκια που δεν πήγαμε και πολύ καλά και συνεχίσαμε με ήττες πάλι από τον Battle.net και από τον Άρη. Η πρώτη μας καλή εμφάνιση έγινε με την Game Space. 1-1 πήραμε από την Game Space και μετά άρχισαμε να πηγαίνουμε καλύτερα και πήραμε 1-0 τον Πειραιά, έτσι, που ήταν έκπληξη. Θυμάμαι εκεί φώναζα, βυθίσαμε το λιμάνι του Πειραιά και τα σχετικά. Έτσι. Να πούμε ότι κάπου εδώ άρχισε και η συμμετοχή του Βασίλη του Θεολογίδη στην ομάδα, ο οποίος μέχρι τότε δεν είχε PlayStation και είχε Xbox.
Οπότε έγινε ολόκληρη επιχείρηση εδώ, Νίκο μου, θυμάσαι ίσως. Το θυμάμαι, έτσι. Το θυμάμαι. Ρε. Καλή νύχτα, Δημήτρη. Στιγμές αξέχαστες. Όπου προσπαθούσαμε να διαπραγματευτούμε με κάποιον τύπο στο Βύρονα για να ανταλλάξουμε το Xbox με το PlayStation και τα σχετικά. Και τέλος πάντων, μετά από διαπραγματεύσεις, καταφέραμε να γίνει αυτό το πράγμα. Και... λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μετά συναντήσαμε τον Αποέλ για πρώτη φορά και χάσαμε 3-0. Το θυμάμαι ακόμα, ήταν μεγάλη διαφορά δυναμικότητας τότε. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε το παλιό ρόστερ, το οποίο έχει αλλάξει σχεδόν όλο. Έχουν μείνει μόνο οι βασικοί, δηλαδή Νικόλη Κόγιας, Θεολογίδης, Φόλμαν, Σταματέλος δηλαδή, Ηλιόπουλος βέβαια τώρα και Ρουμανάς. Αυτοί, όλοι οι άλλοι διαφορετικοί. Μετά όμως χάσαμε και από τον Απόλλωνα. Κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό 3-1, μεγάλη επιτυχία, ήταν αυτό. Αλλά μετά συνεχίσαμε τις ήττες. Μπορεί και όχι μεγάλη επιτυχία με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί και όχι. Συνεχίσαμε τις ήττες από FIFA Ελλάς και ΑΕΚ και κερδίσαμε τον ουραγό της βαθμολογίας Πανδραμαϊκό 2-0. Και κλείνει έτσι ο πρώτος γύρος. Γίνονται οι μεταγραφάρες, παίρνουμε Ορφανό, παίρνουμε Παπακώστα, παίρνουμε Πάπιστα, παίρνουμε Κατρακάζο, παίρνουμε Μούφα, παίρνουμε όλους αυτούς και αρχίζει η ανάταση της ομάδας. Το Τριβελάτο δεν καταφέρουμε να το λυγίσουμε για μια ακόμη φορά 1-1. Την Ομόνια που ήταν πρώτη εκείνη τη στιγμή χάνουμε. Πολύ σκληρό το Τριβελάτο. Ναι, πολύ σκληρό. Χάνουμε από την Ομόνια 2-0 όμως, δεν ξεφτύλιζομαστε 4-0 αυτή τη φορά. Και συνεχίζουμε, ας πούμε, με καλά αποτελέσματα. Κερδίζουμε τον Battle.net Πειραιάς 2-1. Κερδίζουμε τους Τρόγιατς. Ξεκινάει ένα σερί. Ναι, ναι. Το σερί. Κερδίζουμε τον Άρη. Τον Άρη, το σκουλικιάρι. Κερδίζουμε την Game Space. Φέρνουμε Χ μέσα στο Καραϊσκάκι με τον Πειραιά. Έτσι. Και είναι λίγο αργό το VGL, το site. Έλα, άλλαξε σελίδα. Και μετά πάμε, χάνουμε από το Αποέλ 3-2 στο δεύτερο γύρο. Αυτό ήθελα να, αυτό το μάτς περίμενα εγώ. Εκεί πέρα Αποέλ Welp 3-2. Ήταν, κερδίζαμε 1-2, δεν κερδίζαμε 2-1 κάποια στιγμή. Και μας το γυρίσανε, υπήρξαν δύο ανατροπές. Έτσι δεν είναι? Ναι, ξέρουν ήταν που είχε γίνει διπλή ανατροπή. Είχε γίνει διπλή ανατροπή και μας κερδίσαν τελευταίο λεπτό. Τελευταίο λεπτό. Ήταν με τον Άρη διπλή ανατροπή. Ναι. Το 3-4. Νομίζω. Να κάνουμε μια σημείωση να πούμε ότι ο Δημήτρης ο Καρατζίκος πουλάει οθόνη LG24MP59G. Λοιπόν. Well, πεις πως Απόλλωνας 0-0, ο Απόλλων δεύτερος ή τρίτος εκείνη τη στιγμή, λογικό. Μας παίρνει το Χ ο Παναθηναϊκός που μας κόστησε γιατί τον είχαμε 1-1. Και μετά τελειώνει η σεζόν με την ήττα στο Τσάκα από τη FIFA Ελλάς, το πρωτάθλημα. Με την ήττα στο Τσάκ από την ΑΕΚ με 5-1. Στο Τσάκ από την ΑΕΚ 5-1, ναι, αυτό πόνεσε λίγο. Και κερδίζουμε τον Παναδρομαϊκό μια 4, και έτσι. Το ξέσπασμα. Ναι. Την ίδια μέρα αυτά. Έτσι λοιπόν πήγε το πρωτάθλημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ στο πρώτο γύρο μαζέψαμε 10 πόντους, στο δεύτερο μαζέψαμε 20. Έτσι. Πάμε λίγο να δούμε και τις αξίες των παιχτών με βάση τη συμμετοχή τους. Για να δούμε. Το παίχτης για μας. Ο Άλμπι. Βέβαια, ναι. Δεν έχουν κάνει ενημέρωση και στους τελευταίους αγώνες αυτής της εβδομάδας. Α, του... δεν, έχουν... δεν έχει γίνει. Δηλαδή, με εξαίρεση τους σημερινούς, τους προηγούμενους δύο, δεν τους έχουν βάλει. Δεν τους έχουν βάλει, μάλιστα. Οπότε λείπουν δύο και δύο σήμερα, τέσσερις αγώνες. Λείπουν πολλοί αγώνες για να το κρίνουμε αυτό. Λοιπόν... βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Νικόλη είναι πρώτος βέβαια μέχρι πριν από 4 αγώνες και σίγουρα θα έχει παραμείνει. Αν και δεν του κάτσαν τα τελευταία μάτς. Ενώ ήταν ο superstar της ομάδας για ειδικά στο σερί των εικών. Δεν του κάτσαν τα δύο τελευταία μάτς. Είχε πολύ πίεση στο κέντρο γενικά. Ο Σταματέλος σταθερή αξία. Ο Ερού που ήταν το δεύτερο γύρο πολύ καλός, ο Ναούμ. Ο Σταματέλος τρίτος, έτσι. Γιωργατσούλης ο Σιντερμπακ ήταν πολύ καλός και αυτός τέταρτος. Θεολογίδης πέμπτος. Ο Κόγιας καταπληκτικός και αυτός είναι μετά. Κατρακάζος φυσικά. Ορφανός. Μου κάνει εντύπωση, Κώστα, και εξήγησέ μου το αν μπορείς. Για ποιο λόγο Ορφανός που βάζει 5 γκολ την ημέρα, να πούμε, τον έχει τόσο χαμηλά το... επειδή δεν είχε παίξει... Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα
με την αξία. Πώς γίνεται πώς αυτό. Ναι. Ακριβώς, μπορεί άτομα που είχαν και ιστορικό μπορεί να τους δίνει περισσότερο. Κάποιος αλγόριθμος υπάρχει, ας πούμε. Κάποιος αλγόριθμος σίγουρα υπάρχει. Ο Ορφανός, ας πούμε, έχει βάλει. Γιατί λέει μόνο 6 γκολ, ας πούμε. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ναού. Είναι σίγουρα και κάποια στατιστικά που λείπουν. Κάτι δεν καταλαβαίνω πώς προκύπτει αυτό το πράγμα, οπότε χαίρεστα δεν πειράζει. Δηλαδή είναι λίγο παρανοϊκό, ξέρω εγώ. Ο Ναούμ, όχι ότι ήταν πολύ καλός ο άνθρωπος, αλλά έχει 0 goal, 0 assist, 0 man of the match. Έτσι, 10 συμμετοχές. 43.000 coins, ας πούμε. Ο Ορφανός που καταρχήν σιγά μην έχει μόνο 6 goal, Ορφανός, ρε φίλε. Αυτός είχε βάλει 6 goal σε ένα match. Ναι, δηλαδή. Σε έναν αγώνα δεν είχε βάλει 4. Ναι, δηλαδή τι συζητάμε τώρα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Λοιπόν, θα έρθουν οι άλλοι εδώ πέρα, θα κάνουν. Άντε, θα έρθουνε. Ναι. Σε λίγο να μιλήσουμε πρώτα. Να κλείσουμε stream, μήπως. Όχι, ερχόμαστε. Έρχονται, οκ. Δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτή η λίστα εδώ πέρα, με τις αξίες δηλαδή. Εντάξει. Πρέπει να μάθουμε, να ρωτήσουμε. Box score, τι είναι αυτό, box score. Παιδιά, με συγχωρείτε, με πέταξε το τέτοιο, η σύνδεσή μου. Α, έλα. Τίποτα, σχολιάζαμε εδώ πέρα τον drop, τον αλγόριθμο που... Φτιάχνει την αξία των παιχτών το VGL, δεν έχουμε καταλάβει πώς, ακριβώς. Α, έχουν βγάλει τέτοιο αλγόριθμο, αλήθεια. Ναι, και δεν είναι εντελώς μυστήριο. Θα μας το εξηγήσει ίσως ο Φόλμαν και ο Βασίλης τώρα που θα έρθουνε. Το μάτς πώς έγινε. Το μάτς, πόσο, 4 ή 3. Φάγαμε. 3. Όχι ρε, πούς κι άλλο φάγαμε. Δεν ήθελε ρε φίλε. Αυτό το δεν ήθελε με τίποτα ρε φίλε. Αυτό με τον Αποέλ δεν ήθελε με τίποτα. Καθόλου δεν ήθελε. Δεν πειράζει όμως. Αυτό που λέγαμε και ίσως στην άγαση είναι ότι συνολικά ρε φίλε το αποτέλεσμα είναι σούπερ καλό. Έτσι. Λοιπόν. Παλαιό Καρατζίκος, πάμε Well την επόμενη σεζόν. Καλύτερα δεν πειράζει. Σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι, η πρώτη σεζόν επιτυχία μεγάλη κατά τη γνώμη μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έτσι. Team budget εδώ βλέπω έχουμε 400. Αυτό ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τα team budget όλων των ομάδων, αλλά ξέρω πώς προκύπτουν, ρε φίλε. Το budget λογικά θα προκύπτει από πού τελειώνει στο πρωτάθλημα, κάπως έτσι. Όχι, προκύπτει από την αξία του κάθε παίκτη, ας πούμε. Για τόσο, δηλαδή, κάτσε. Δεν ξέρω αν βλέπεις το stream. Κάτσε. Αυτή τη στιγμή δεν το έχω ανοιχτό. Δεν πειράζει, σου στείλω ένα link τώρα. Περίμενα. Έλα, ήρθε και ο Φόλμαν, άντε. Επίσης, γιατί δεν μπορείς να πεις το Privere. Μπορείς να πεις το Privere. Όταν ανοίγω το OBS, μετά δεν βλέπω, δεν μου έρχονται μηνύματα, γιατί έχω βάλει streamer mode. Γι' αυτό δεν σου απαντάω όταν έχω ανοίξει OBS. Πριν που μπήκα, μπαίνω εκεί πέρα και το πατούσα να μπω. Και δεν έμπαινε, ήταν κλειδωμένο. Όχι ρε, έχεις δικαιώματα εσύ για να μπαίνεις. Σου έχω βάλει το δικαιώματα. Ναι, το ξέρω και μου έλεγε δεν έχεις δικαίωμα. Και λέω, τι διάολο, αφού το βλέπω, ότι είμαι well, όχι staff, πώς το λένε, είμαι... Member, τι είμαι... Ναι, ναι. Και δεν ξέρω, δεν έμπαινε και έκανα restart τον browser και μετά με έβαζε. Μάστε. Από τον browser, κατέβασε το τέτοιο, μην παίζει τον browser, κατέβασε το application. Πολύ μικρό. Έλα ρε φίλε, λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια ρε φίλε για την ομαδάρα που έχουμε στήσει εδώ πέρα, που έχετε στήσει εσείς δηλαδή. Η οποία δεν έρθει ποτέ στο γήπεδο σήμερα, δυστυχώς. Δεν είναι μια χαρά, εντάξει τώρα. Όχι, δεν εμφανιστήκαμε στο γήπεδο, η αλήθεια είναι. Δεν πειράζει. Εγώ πιστεύω ότι πέρα του γρήγορου γκολ που δεν ξέρω πάλι τι έγινε εκεί με τα... Εντάξει, φάγαμε 3 γκολ του παιχνιδιού καθαρά, δεν υπήρχε δηλαδή, εντάξει, ειδικά το πρώτο παιχνίδι. Μετά από αυτά τα 2 γκολ που φάγαμε δεν υπήρχε ψυχολογία. Εντάξει, ήταν το ξέρω, αλλά πέραν αυτού χάσαμε και τη μάχη του κέντρου στα 2 τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή και με τον Άρη και με το... Δηλαδή έχω παρατηρήσει ότι όποτε το κέντρο μας κουβαλάει με Κόγια, Νικόλη... Μα
Μα το θέμα είναι ότι το κέντρο που έκανε όλο το παιχνίδι. Άμα δεν υπάρχει κέντρο, τι θα κάνει αφανό. Θα κατέβει στο κέντρο να πάρει την μπάλα π.χ. που είναι επιθετικό. Είναι αυτό που σου έλεγα εγώ πριν, ορέστη, ότι μπάλα δεν κρατούσε κανένας. Ναι, 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 ναι. Πετάω μπροστά. Ναι, αλλά υπήρχε κάποια πίεση στο κέντρο και δεν άφηνε τα παιδιά να παίξουν μπάλα. Γιατί ξέρουμε ότι είναι οι top παίχτες μας, ας πούμε. Δηλαδή είναι κορυφαίοι άνθρωποι, ρε φίλε. Τους βλέπουμε την μπάλα να παίζουν. Οπότε δεν τίθεται ζήτημα. Καταλαβαίνεις. Ότι είναι κακοί παίκτες. Ναι, αυτό λέω. Μπορούν να το κάνουν. Το θέμα είναι γιατί δεν μας έκατσε σε αυτά τα μάτς. Εγώ πιστεύω ότι μας είχε διαβάσει πολύ καλό αντίπαλο. Και τους πίεζε πάρα πολύ. Νικόλη. Και τον Κόγια πάρα πολύ τους πίεζε. Πάρα πολύ τους πίεζε. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δημιουργόντουσαν χώροι αλλού. Δεν έπρεπε εμείς να εκμεταλλευτούμε. Κλείσανε τους χώρους μας, αυτό κάνανε στην επίθεση και γι' αυτό ήταν όλοι πίσω. Εμείς στο δεύτερο παιχνίδι, στο 30, αλλάξαμε σύστημα. Το είδα. Το είδαμε. Στο νομίζαμε στο ημίχρονο, να σου πω την αλήθεια, αλλά το είδαμε. Εντάξει. Όλοι μπροστά και να βάλουμε τον κολ. Κερδίσαμε το πέναλτι, το είχα στον Αναστάση δυστυχώς. Ναι. Ξέρεις τι, στο δεύτερο μάτς, τακτικά καλά το έπαιξες. Εμένα μ' άρεσε. Δηλαδή αυτό που σου είπα και όλα στο chat. Δεν υπήρχε. Το θέμα είναι ότι παίζεις τον Αποέλ. Χάνεις το πρώτο παιχνίδι πως το χάνεις. Έτσι. Ευτυχώς. Μάλλον. Ναι, ευτυχώς, δυστυχώς, δηλαδή το χάνεις όπως το χάνεις. Έτσι. Και πας σε ένα δεύτερο παιχνίδι. Δέχεσαι πάλι το πρώτο γκολ ηλίθιο. Εκεί τελείως. Δεν υπάρχει. Δηλαδή. Εντάξει, ποιο το point δηλαδή να παίζεις τη μαλακία. FIFA 20. Αυτό δεν είναι κάτι. Αλλάζει το σύστημα. Όλοι μπροστά. Μόνο τα στόπερ πίσω και τα αμυντικά χαφ να παίζουν back. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ λέω μη μακρηγορούμε άλλο. Εγώ να... Μη μακρηγορούμε. Τα ξέρω. Αντίπαλο, οργανωμένο. Είναι τα παιδιά τρεις σεζόν μαζί. Παίζουν παραπάνω από ένα πρωταθλήματα. Δεν το συζητάμε. Αυτό επιτυχία τεράστια είναι η πορεία της ομάδας. Εμείς έχουμε περίπου 20 παιχνίδια, 22 παιχνίδια μαζί, σαν δεκάδα. Με πολλές αλλαγές και πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλές αλλαγές. Τώρα δηλαδή χτίζεται η ομάδα. Είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Έτσι. Πρέπει να χρειάζεται χρόνος. Εγώ νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι full καλό. Είμαστε full ευχαριστημένοι. Έχουμε βγει Ευρώπη. Έχουμε κάνει καλή πορεία στο κύπελο. Περάσαμε δεύτερη, αίτητη. Τέλος. Δεν το συζητάμε άλλο. Κρατάμε τα θετικά και δουλεύουμε, ρε φίλε. Και δουλεύουμε. Και εγώ πιστεύω ότι θα βρεθούν και απαντήσεις. Δηλαδή, αν ξαναδούμε αυτό το... Καταρχήν, εγώ νομίζω ότι ήταν και λίγο ρουλέτα αυτό το κλείδωμα που κάνανε σε Άλμπικο για εκεί πέρα. Δηλαδή, άμα δεν τους είχε κάτσει το περίεργο το γκολ, ναι, ναι, ναι. Μπορεί σιγά-σιγά μία παλιά να παίρναγε και είχαν τελειώσει, ρε φίλε. Κοιτάξτε, το δεύτερο ημίχρονο ήταν ότι επιλύσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή, κάναμε τις τέσσερις ευκαιρίες που είχαμε. Και το δοκάρι, το δοκάρι του Ορφανού δεν ήταν το δοκάρι. Πού το πας? Το δοκάρι, εντάξει. Άστο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι. Το σουτ του Ορφανού φωνάζει ο γκολ. Βλέπω ότι η μπάλα πάει μέσα εγώ. Ναι, ναι, ναι. Και όλοι αυτό νομίζαμε, φίλε. Λοιπόν, έλα, φιλάκια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω εγώ στον Αλέξανδρο. Βεβαίως. Αλέξανδρο, κατά τη διάρκεια τη ζωντανή μεταδόση του παιχνιδιού, ήρθε στην επιφάνεια ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό και θα το σχολιάσω σχετικά. Ένα πολύ ενδιαφέρον, συγγνώμη, τι. Στατιστικό. Παρακαλώ. Τη φετινή σεζόν. Ναι. Έχει δεχτεί περισσότερα τέρματα από απευθείας κόρνερ από ό,τι πέναλτι. Ποιο είναι το σχόλιο σου? Η αλήθεια είναι ότι έχω πιάσει ή 4 ή 5 πέναλτι φέτος και έχω φάει ένα απευθείας. Όχι απευθείας κόρνερ, όχι. 2-2. Και μέσα. Δεν έχει σημασία. Από τέτοια. Από κόρνερ που απλά κάποιος. Μια τρίχα μαλλιού κάποιου. Από στημένη φάση κόρνερ, ναι, το δέχομαι. Έχουμε φάει 2-3, 4 γκολ έχουμε φάει από κόρνερ. Πιστεύει ότι χρειάζεσαι βελτίωση στο να πιάνει κόρνερ? Όχι, είναι ένα trade, λέγεται, πώς το λένε, λέγεται come out from, for crosses. Come for crosses. Ναι, come for crosses. Που come... Θα το πάρεις αυτό την επόμενη σεζόν μάλλον. Όχι, αυτό όχι. Το trade, πώς θα το πάρεις? Κοίταξε να δεις, τώρα με όλες τις κόντρες και αυτά που γίνονται και με τόσους παίχτες που είναι στην περιοχή, και γενικότερα όλα τα corner παντού, εκτός τώρα στο τελευταίο μάτι, τα δύο τελευταία που τα κάνανε με πολύ δύναμη πάνω μου, γύρω μου, άμα τα είδες. Όλα τα corner έχουν ύψος και βάθος. Δηλαδή θα τα κάνουν ή έξω την περιοχή, με ύψος,
ή ακλειδώσει τον αμυντικό, ή πίσω θα μπορούσε να το κάνει με ύψο, έτσι ο τερματοφύλακας να μην έχει χρόνο να τα πιάσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε σχέση με πέρυσι που έχω 80 ταχύτητα, σαν μαξαρισμένος τερματοφύλακας, φέτος έχω 95. Κανείς δεν το ξεχνάει αυτό. Εγώ το είχα στο μυαλό μου, ρε φίλε, αυτό το στοιχείο. Να προτείνω μια εναλλακτική. Όχι, δεν κοντίνω τον παίχτη μου. Όχι, όχι, όχι. Πώς θα σου μοιάζει, εγώ τώρα δεν ξέρω, σαν απλός παρατηρητής. Όταν εκτελείται λοιπόν ένα κόρνερ από τον αντίπαλο, να κάνουμε πέναλτι. Όντως, θα φεύγει με τα δύο πόδια κάποιος. Κοίταξε, κοίταξε, γιατί όχι. Αυτή είναι μια αδυναμία την οποία δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Σου δίνει μέτα, σου δίνει μέτα εδώ ο Μίφης, ρε φίλε. Δύναμη. Το μειονέκτημα πλεονέκτημα. Μαλάκα, Νίκο, απίστευτο αυτό που είπε. Δηλαδή, genius κανονικά. Αυτό θα κάνουμε, ρε φίλε. 900 IQ και disconnect από το Discord. 900 IQ είναι αυτό, φίλε. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω να σε καθυστερήσω άλλο, Αλέξανδρε. Θέλετε κάποιο σχόλιο από τα παιδιά? Δεν έχουμε αγαπητά, είπαμε και πιο πριν, πριν πει ο Άλεξ το πριβέ. Ο Σπαρτός εδώ κατάφερε να συγκρατήσει τους φανατικούς οπαδούς από το να σας σπάσουν τα αμάξια τους τα λοιπά, και θα μπορέσετε να φύγετε από την Κύπρο, να το ξέρεις και αυτό. Ξέρουμε που μένετε, να ξέρετε. Υπόψη είναι αυτό. Δεν θα ανεχτούμε άλλα στραβοπατήματα. Και επίσης, Άλεξ, δεν είναι και γείτονά σου ο Μιχάλης. Και. Δηλαδή, ο πρώτος. Θα... Τίποτα, κατευθείαν, έρχεται κατευθείαν. Εσύ πούμε... και το center back με το καραφλό πίσω, μ' αρέσατε. Όχι, ρε μάλλον. Έχεις κάποια ιδιαίτερη σχέση με τους καράφλες ή όχι? Έπαιζα με τον ίδιο τρόπο center back όλα τα χρόνια, έτσι έκανα το όνομά μου. Με δολοφονικά tackling και την μπάλα πάρα πολύ ψηλά. Για χιόνι να φανταστώ, έτσι. Χιόνι, πονούσε, τρίπια μπάλα. Αυτά λοιπόν. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Bye bye.